διότι πράγματι ο χρόνος έχει κάποιες σοβαρές ζημίες. Ζημίες οι οποίες είναι τεράστιες. Εμείς είχαμε την ατυχία, όπως είπατε πέρυσι, να έχουμε 6 με 7 Μάρτη καταστροφή και φέτος επανελήφθη το ίδιο γεγονός. Με αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε να ολοκληρώσουμε καμία προσπάθεια, διότι παρότι έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις, δυστυχώς τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολλά και ευελπιστούμε στη βοήθεια του κεντρικού κράτους και στο ιστέρημα το δικό μας να μπορέσουμε να δώσουμε στους σωμάτους, τους αγρότες κυρίως, που κύρουν το λιωμάτι μας σε λίγο, προσπέραση, αλλά και στον κόσμο να πηγαίνει με ασφάλεια στα σπίτια του. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε σε λίγο να έχουμε προσφέρει το καλύτερο δυνατό στις λιμότητες μας για να αναπτυξιστούν στο μέτρο του δυνατός. Είμαι ο μοναδικός ορεινός δήμος της Μεσσηνίας. Όπως πήρε ο Σαββίδης, ότι υπάρχουν τα δημόνια, τα σκόπιτα, τα περνινόμια, όλοι οι δημοσιογράφοι. Όμως για μας, και θα συμφωνήσουμε τον κύριο Πρόεδρο, πιστεύετε ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο, το που πρέπει να τη διώξουμε. Για να γίνει όμως πρόληψη, χρειάζονται πόροι. Χρειάζονται επιχορηγήσεις, έστω και αυτές που δίνονται, να δίνονται με κάποια κριτήρια αντικειμενικά. Θέλω λοιπόν να βάλω ένα θέμα επιχορηγήσεων. Ο Δήμος της Μάνης είναι 402.000 τερμικά για να έκταση, αποτελεί το 13,6% του νομού, επένδυε για δασικές πιθαγές το 8%, με το οποίο υπολογίζεται η Μεσσηνία. Και έχει μια άλλη ιδιαίτερα. Το 71% του Δήμου έχει κλείσει πάνω από 30%. Καταλαβαίνετε λοιπόν στις κλινίδες τι ζημίες γίνονται. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η περιοχή που κλείθηκε από την πρόσφατη ημερομηνία, δεν υπάρχει αγροτικό δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόσβαση στους ελαιώνες, γιατί έχουμε μόνο καλλιέργειες εκεί και οι γεγονοί και οι ανθρώποι δεν μπορεί να προσεγγίσουν τα νοσάσια μας. Γίνεται μια οριόδηση προσπάθεια από τον Δήμο, προσπάθεια μεγάλη να τους να τα κάνουμε από αυτά πέσα, και τους δρόμους, αγροτικούς ελαιώνες και για τον καθμό. Και για τους κοινοτρόφους. Περιμένουμε την επιχορήγηση. Θέλω να σταθείτε λίγο στην επιχορήγηση και να πιέσετε και εσείς την σειρά σας. Θέλω επίσης να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της φαινομένου, τουλάχιστον στην περιοχή μου, γιατί μετά ψηγμένο το Δήμο και μια εθελοντική οργάνωση. Δεν υπήρχε κράτος. Είχα και στη συγκέντρωση στη σύσκεψη στην Αθήνα. Είναι ιδέα μια εθελοντική οργάνωση, η οποία προσπαθεί σε συνεργασία βέβαια με την τοπική εδώ τη Καλαμάτα και τη Αρεόπολη. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό, είναι οι μόνε υπηρεσίε οι οποίε έχονται στο Δήμο. Αυτή λοιπόν η εθελοντική οργάνωση δεν μπορεί να επιχορηγείται, δεν επιχορηγείται πουθενά. Δεν μπορεί να πάρετε ένα τεράστιο κατάμιο, δεν μπορεί να αποτρέχουν κάποιον τα αυτοκίνητα. Κάνω διάφορα τέτοια για να τους βοηθήσω να βάλουν στα αυτοκίνητα που διαθέτουν. Θέλω λοιπόν να βάλω δύο θέματα. Να βρείτε τρόπο να γίνετε δίκαιη κατανομή αυτών των πολιτήσεων και το δεύτερο είναι να βρείτε έναν τρόπο σαν πολιτική προστασία και πρόεδρε να αυτές οι οργανώσεις να μπορούν να επιχορηγηθούν. Δεν ξέρω το πώς αγγίζει την Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Μας έρχεται στους Δήμους, στα κινητά μας, των υπεύθυνων πολιτικής προστασίας, η προβλέψεις και προγνώσεις του καιρού για όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να μας το εντοπίζουν κάθε φορά, αν αφορά την περιοχή μας ή όχι. Είναι αυτό σήμερα την τεχνολογία που υπάρχει, νομίζω ότι είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θέλω να βάλω τίποτα άλλο. Έχει σαν Δήμος έχουν κάνει καταγραφή των ζημιών. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε αποτυπώσει τις ζημίες με φωτογραφικό υλικό και έχουμε κάνει μια πρόχειρη εκτίμηση. Πιστεύουμε και ζητάμε τη βοήθειά σας, γιατί τα οικονομικά μας δεν είναι τόσο ρόδινα, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε στο στοιχειώδη ρόλο τον οποίο έχουμε. Να κάνουμε τον δρόμο μας βαθούς και να οπωσδήποτε. Εμείς είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα.
Εκπρασίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα, γύρω στα 15 αυτοκίνητα στην παραλία του Στούπα, στο όπλο του καθηγητή. Βέβαια είναι μια ιδιαιτερότητα η καθηγητά και οφείλεται, δεν οφείλεται μόνο στα αυτοκίνητα. Κλείνοντα, θέλω να σα δώσω το μέγεθο τη πλημμύρα στην περιοχή και να πω ότι δύο, το οποίο την ώρα έχει δύο σταθμού. Ένα στην Άγιο Δημήτρη και ένα στο Παγιοβούνι. Μετράει το ύψο τη συνοχή ένα δεκάλεπτο. 6:30 με 6:40 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου είναι ένα πληθυσμό του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρετε, είναι 360, όπως και 360 με χιλιοστά τη ψυχολογή. Και στην ίδια στιγμή στο Παγκοσμίου 235. Καταλαβαίνετε αυτά τα νερά, ότι το ξύπο είναι τεράστιες ποσότητες, τεράστιες τόνοι του νερού και είναι και τεράστιες κλίσιμες. Αμέσως, σε εκείνο το σημείο, αποφασίστηκε πάλι από δημοτικούς πόρους τι χρήματα για να κάνουμε για την αγροτική οδοπία. Ήδη και οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν, η αγροτική οδοπία έχει καταστραφεί στο σύνολό τη. Όλοι οι αγροτικοί δρόμοι, γιατί έχουν κάποιε κλίσει, κάποιοι έχουν ανοιχτεί από το δασαρχείο παλαιότερα και στη συνέχεια και από δεστηριακή δίνει και οι κοινοτάκτε νωρίτερα, έχουν καταστραφεί ολό καιρό. Εμεί πάλι μέσα από τον προπολογισμό, ήδη ελτέ ανατέθηκαν σε εργολάβου μέσα από έναν πρόχειρο διαγωνισμό ύψο 250.000 ευρώ. Ήδη από τη Δευτέρα, ήδη τώρα που βρίσκουμε εδώ, γίνεται συζήτηση διεύθυνση των υπηρεσιών, παρουσία των άμαχων και δημάρχων και του κ. Τζαμουράνη, για να πάμε στη διαδικασία υλοποίηση όλων των αγροτικών δρόμων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αμέσως διατέθηκαν μέσα από τον προϋπολογισμό του Δήμου 370.000 ευρώ. Προσδοκούμε στα επόμενα, τα οποία θα είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, τι ύψος θα είναι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε βασικές υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, το θετικό είναι σε επίσκεψη του Δημάρχου στην Αθήνα μέσα από το πρόγραμμα των μεσαίων επενδύσεων. Η ΔΕΑΚ θα μπορέσει 2 εκατομμύρια ευρώ να εκτελέσει ένα έργο που μας πρέπει μελλοντικά, που θα σώσει ένα κομμάτι στην δύο ρέματα που είναι ο Βέλιουρα και το Καλαμίτσι, το οποίο θα οδεύσουν στον ποταμό Νέδοντα. Βλέπετε αυτή επικαιροποιήθηκε και ήδη στάθηκε με την διαδρομία και η μελέτη συνολικά μετά από απόφαση ΔΕΑΚ. Επίσης, το μεγάλο κομμάτι στον υπάρχοντα δρόμο, τον περιφερειακό, μάλλον το παλιό εθνικό δρόμο που λέμε, ήδη σήμερα υπογράφεται η πρώτη σύμβαση που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ με την έκδοση την οποία πήραμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και θα γίνει ένα έργο σημαντικό από την Τουρία μέχρι το νοσοκομείο. Και ήδη πάλι στείλαμε και την άλλη μελέτη που είναι από το νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση εδώ του αστροκόμματος. Για να σωθεί η υπόθεση που λέγεται ΤΕΗ, ένα μεγάλο κομμάτι και πολύ δύσκολο. Με φυσικό βέβαια αποδέχτη όλα αυτά, μέσα από τις εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων που πήραμε, είναι ο ποταμός Άνης. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον ΟΣΕ, κύριε Πρόεδρε, και γενικότερα. Ο ΟΣΕ αυτή τη στιγμή, επειδή πλέον δεν λειτουργεί, δεν συντηρεί το δίκτυό του. Έχουμε σοβαρά προβλήματα γιατί και το εύρος της απολωτρίωσης είναι πολύ μεγάλο. Ζητάμε με έγγραφά μας να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια ζητήματα, να μας αφήσουν να κάνουμε τομές συγκεκριμένες για να μπορεί να περνάει το νερό και μέσα στην Καλαμάτα. Μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την Λαγκάδα, δεν μπόρεσε να έχουμε από ροή προς τα κάτω. Έχουμε μερικά φαινόμενα αρκετά μεγάλα. Εμείς είχαμε ένα νέο δεδομένο με το νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος περνάει μέσα από το Δήμο Καλαμάτας, ξεκινώντας από τον Ιουλόρο και καταλήγοντας μέχρι και το περιφερειακό κομμάτι που έχουμε μέσα στην πόλη. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα όχι κακοτεχνίας. Δεν θέλουμε να πούμε για το έργο, είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο. Υπάρχουν όμως σημαντικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Έχουμε στείλει τα απαιτούμενα έγγραφα προς το Υπουργείο Εξωτερικών και προς το Υπουργείο Υποδομών και προς την Κοινοπραξία Μορέας. Κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν για να μπορέσουμε πλέον κάποια προβλήματα που ήρθαν και επιφόρτησαν ειδικά μέσα στην Καλαμάτα και βέβαια στις περιοχές του κλιμάτος. Ένα σημείο εκεί πνίγηκε μια αγροτική περιοχή ακριβώς γιατί δεν είχαμε καλή απορροή του δικτύου μέσα τα νερά που ήταν από τον αυτοκινητόδρομο. Όπως επίσης και στον Άγιο Φλόρο. Είδατε ότι ο νέος δρόμος σταμάτησε την κυκλοφορία για δύο μέρες. Εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα με το πίνακα, δηλαδή μαυροζούμενα που το ξέρουμε, ο οποίος σταμάτησε τα νερά του Παμίσου προς τα πίσω και πλημμύρισε όλο το οικισμό του Αγίου Φλόρου. Υπέστροφε στο πάνω από τι καλλιέργειε κτλ. Και οπουδήποτε άλλε καλλιέργειε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχει κάποιε παρεμβάσει που πρέπει να γίνουν. Έχουν σταθεί όλα τα χαρτιά. Εγώ εδώ πέρα έχω μπορέσει να σα πω
η σειρά ενεργειών οι οποίες έγιναν για την κάλυψη δαπανών και στέγασης πλημμύρας, ζητήσαμε κάποια χρήματα προς τη Γενικό Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Αμέσως μετά στείλαμε ένα έγγραφο που αφορούσε την οριοθέτηση των διοικήσεων κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας με την πλημμύρα συνολικά. Μετέπειτα από σημειώσεις πηγέντων για την πλημμύρα της 7 Σεπτεμβρίου, που αναφέρουμε γενικότερα όλα τα προβλήματα είναι προς το Υπουργείο Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας γενικότερα, ζητήσαμε στο ΤΑΣΣ να γίνουν συγκεκριμένες αυτοψίες για δημοτικά κτίρια, όπως είναι το πρώην Δημαρχείο της Τουρίας, το κτίριο του Ασώτου Άρεως, το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και το Παλαιό Δημαρχείο. Και βέβαια έχουμε και την απόφαση, η οποία ήρθε από τον κύριο Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, που καθορίζει πλέον ότι είμαστε μια ατμερόπιτη περιοχή. Και υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν κάνει διεκτές, πώς να το πω, ασφάλειες. Οπότε αυτοί δεν θα τύχουν αποζημίωση και οι ζημίες είναι μεγάλες. Δεν είναι μόνο σε αυτοκίνητα η λιταρχή, είναι και σε αγροτικά αυτοκίνητα. Και ένα άλλο πρόβλημα στο παρόν, το οποίο πρέπει να το δει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει σχέση με τις καλλιέργειες που δεν είχαν δηλωθεί στο σύνολό τους. Μέσω του, δηλαδή, άλλο η καλλιέργεια 10 στρέμματα ντομάτες και βάλει ασφαλίσει, ξέρω εγώ, στο μελικά 10. Εδώ είναι σημαντικά πράγματα με τα οποία αποσχολούν τους αγρότες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτεία όσον αφορά τα 5,5 εκατομμύρια αυτά τα οποία αποφασίστηκαν σε μια σύσκεψη του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών να διατεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες για να μπορέσουμε πλέον να καλύψουμε σημαντικά πράγματα.